από την πρώτη μέρα, 30 του μηνός μάλλον, από την πρώτη μέρα για να είμαστε ξεκάθαροι, 30 του μηνός έβγαλε ο κύριος υφυπουργός της κυβέρνησης κυρίου Μητσοτάκη μία εγκύκλιο που μας έλεγε ότι το άρθρο 7 παράγραφο 5 του 4387 λέει ότι δεν μπορείτε να πάρουμε δεύτερη εθνική σύνταξη. Αυτό έλεγε επί της ουσίας. Βγήκαμε αμέσως εμείς και είπαμε ότι την ίδια μέρα βγήκαμε, αν θυμάστε, η πρώτη που βγήκαμε, και θέλω να σας πω και κάτι άλλο για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Εμείς μιλάμε σαν που εκπροσωπούμε του συνταξιού. Όλοι οι άλλοι που είπατε είναι από την κυβέρνηση, είπατε και τον κύριο Μητρόπουλο. Ο κύριος Μητρόπουλος δεν εκπροσωπεί του συνταξιούχους. Είναι καθηγητής και λέει την άποψή του, έχει το δικαίωμα, προς Θεού, έτσι. Εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι η εγκύκλιο είναι παράνομη. Δεν κουμπώνει σε κανένα νόμο. Είμαστε ξεκάθαροι γιατί το είπαμε. Το είπαμε γιατί για να διαβάσεις νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με την ασφάλιση, γενικώς με την ασφάλιση, πρέπει να ξέρεις τι ασφάλιση. Γιατί η ασφάλιση έχει να κάνει με συντάξεις. Πάνε πακέτο αυτά. Και το λέω αυτό γιατί την ίδια άποψη είχαμε και εμείς σαν δίκαιο, αλλά και ο κύριος Μπούρλος. Τι είπαμε? Είπαμε είναι, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται από το νομοσχέδιο. Η παράγραφο 5 δεν λέει πουθενά για συντάξεις εκτός του ίδιου δικαιώματος. Τι εννοώ για να το καταλάβει ο κόσμος? Από 13/5 του 16 και μετά, όλες οι συντάξεις που βγαίνουν, που έχουν δύο κύριες συντάξεις, ένα παράδειγμα απλό, οι γιατροί έχουν κύρια, δύο κύριες. Έχουν δημόσιο και τσάι. Οι πιο πολλοί που ήταν στο δημόσιο. Αυτοί οι άνθρωποι καθαρίσει. Παίρνε μία εθνική. Αυτό ξεκαθάρισε. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για τις μεταβιβάσεις, για τη θανάτου και για την αναπηρία. Αυτή είναι άλλη σύνταξη. Δεν είναι εξιδίου δικαιώματος, να το καταλάβετε. Mm-hmm. Να το καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό μιλάνε. Μα δεν προκύπτει από τον νόμο πουθενά τέτοιο πράγμα. Και γι' αυτό σας είπα ότι άμεσα εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και αμέσως είπαμε να καταργηθεί αυτή η παράνομη εγκύκλιο. Περάζανε έτσι όπως είπατε προηγουμένως, 4-5 μέρες. Και βγαίνει ο κύριος υφυπουργός, ο οποίος, αν είδατε τι είπε στο Sky και τι είπε την Κυριακή στην ΕΡΤ, θα δείτε πράγματα τα οποία δεν δένε με αυτό που είχε βγάλει με την εγκύκλιο. Δεν είναι καθαρά, είναι ξεκάθαρο ότι είχαν κεντρικό σκοπό. Μιλάμε για 170.000 συνταξιούχους της κατηγορίας αυτής και μιλάμε για 500 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πήγαν να κόψουν από τη χειρία και εδώ είναι μια μεγάλη ντροπή για τον κύριο Πρωθυπουργό που πήγε και στην αναπηρία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να κόψουν από τον ανάπηρο. Δεν έχουν να πάνε. Αν δείτε τις μέρες αυτές τι έγινε εδώ στο ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων από τα τηλέφωνα από όλη την επαρχία, θα δείτε κόσμος που πεινάει. Αυτές, Νίκο Χατζόπουλε, αυτές είναι μνημονιακές επιταγές που αυτή την ώρα απλά υλοποιήθηκαν ή όχι? Ίσα που δεν είναι μνημονιακές. Δεν είναι. Έγινε κατά λάθος, μισό λεπτό, έγινε κατά λάθος και από άγνοια ή έγινε εσκεμένα? Εσκεμμένα για να πάρουν 500 εκατομμύρια. Όμως θα ήθελα να πω αυτό που είπες προηγουμένως, γιατί δεν και αυτό. Και σε ευχαριστώ πολύ που μου το έβαλες. Αν είδες ότι από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ξενογεννακοπούλου έβγαλε την Παρασκευή το πρωί ένα δελτίο τύπου ότι οι θεσμοί είχαν συμφωνήσει για την εγκύκλιο του 16 και την υπουργική απόφαση του 16. Ότι η δεύτερη συντάξη θανάτου και αναπηρία. Μα μνημονεύεται ο νόμος Κατρούγκαλο, Νίκο Χατζόπουλε, γι' αυτό το έθεσα. Μνημονεύεται παράνομα από αυτούς. Δεν στηρίζω τον νόμο Κατρούγκαλο. Λέω τι λέει ο νόμος Κατρούγκαλο, που σας είναι παραξηγητό. Ήρθε και είπε η κυρία Ξενογεννακοπούλου ότι είχαν συμφωνήσει και οι θεσμοί να δίνεται η δεύτερη εθνική. Αν είδατε την Παρασκευή, ο κύριος Λαλίστατος, ο κύριος Χατζηδάκης. Αν αυτό που είπε η κυρία Ξενογεννακοπούλου ήταν ψέματα, έπρεπε να βγει να το διαψεύσει. Και τι έκανε? Βγήκε την Παρασκευή 4 ώρα το απόγευμα και κατέθεσε νομοσχέδιο να διαλύσει, να ιδιωτικοποιήσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Το είδατε τι έκανε? Για να αλλάξει την ατζέντα.
Γι' αυτό το έκανε αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο. Μισό λεπτό. Νίκο Χατζόπουλο, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο συζητείτε με βάση την εγκύκλιο Τσακλόγλου από το τέλος του 2021, την τελευταία ημέρα του 2021, παραμένει ως πραγματικότητα. Ό,τι έχει υποθεί μέχρι στιγμής, το παίρνω πίσω, κάνω, δείχνω, είναι μόνο προφορικά. Εάν γραπτά δεν γίνει κάτι, αν δηλαδή δεν αποσυρθεί, δεν πέσει η υπογραφή της συγκεκριμένης εγκυκλίου, σταδιακά θα δει ο κόσμος, ο χιλιάδες κόσμος που αναφέρεις μέχρι στιγμής, έχεις πει μέχρι στιγμής, σταδιακά να μειώνεται η σύνταξη χειρίας ή αναπηρίας, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο, γιατί τα ψάχνουμε και έτσι, γιατί δεν είμαστε και θέοι. Βγάλαμε ότι έχουν μείωση μέχρι 268 ευρώ, το 70% του 384. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και συντάξεις που ακουμπούν 412 ευρώ. Γιατί? Μια κυρία που με πήρε, πρέπει να ήταν από τις Σέρες αν θυμάμαι, Νιγρίτα κιόλας για να είμαι και συγκεκριμένος, που έχει από τον άντρα της δύο, ο άντρας είχε δύο συντάξεις. Και παίρνει τα δύο κομμάτια της ανταποδοτικής. Είναι 412 ευρώ. Ναι. Δεν είναι μόνο 268 που είπαμε. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα με τα τηλέφωνα, με τα στοιχεία που μας στέλνουν, γιατί εμείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μιλάμε στον αέρα. Αυτή την κυρία της είπα να μου στείλει τα ενημερωτικά σημειώματα του μήνα για να βγάλω αυτή τη διαφορά. Γιατί τα έχω τα στοιχεία, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι ο κύριος Χατζόπουλος εδώ έρχεται και μας λέει τα δικά του, το δίκτυο δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς έχουμε με στοιχεία και με θέσεις. Άρα για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό πρέπει άμεσα η εγκύκλιο να καταργηθεί. Είναι παράνομη και δεν έχει το δικαίωμα ο κύριος Μητσοτάκης να κόβει συντάξεις χωρίς νόμο. Αν θέλει να κόψει τις συντάξεις που είναι πάρα πολύ απλό και μπερδεύονται με τις εγκυκλίου και έχουν πάθει τρεμούλα γιατί λέγεται πανικός αυτό, να φέρουν ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, έχουν 157-158 βουλευτές και να πούν κύριοι, κόβεται η δεύτερη σύνταξη. Τώρα τι ερμηνείες και εξερμηνείες, είναι ντροπή να συζητάνε τέτοια θέματα για τους συνταξιούχους που μας έχουν πάρει ήδη 120 δις από τον 12 μέχρι σήμερα. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις σου και κρατάω τις παρατηρήσεις σου για να ξεμπερδέψει, κύριε Νίκο Χατζόπουλε, αυτό το θέμα επιτέλους. Δεν είναι μνημονιακή επιταγή. Είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για να εξοικονομήσει αυτά τα 500 εκατομμύρια και ακριβώς να τα βάλει όπου ακριβώς εκείνη θέλει να τα επενδύσει κλπ. Χωρίς υπογραφή μειώσεις θα γίνουν, ούτως ή άλλως. Είναι προφορικά και μάλλον για να κατευνάσει λίγο τις αντιδράσεις ο κύριος Τσακλόγλου και τίποτα άλλο. Να το έχουν το νου τους, λέτε όλοι οι συνταξιούχοι. Τι κάνετε από τη δική σας την πλευρά, είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό, έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Θα στείλουμε ένα έγγραφο κατά πότε έχουμε 2-60 μέρες να προσφύγουμε στο ΣΤΕΤ την εγκύκλιο. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό δεν την αποσύρουν, είμαστε υποχρεωμένοι να την πάμε. Και θα την πάμε εμείς, όπως ξέρετε, εμείς δεν κολώνουμε και δεν σταματάμε. Είπαμε, παλεύουμε και με τους αγώνες και με τη δικαιοσύνη. Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα. Έχει δικαιοσύνη. Πρέπει να πάμε. Άρα, εκ πραγμάτων, εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα στείλουμε πάλι ένα εμπεριστατωμένο χαρτί στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αν μας παρακολουθείτε, γιατί μας παρακολουθείτε, εμείς δεν απευθύνουμε μόνο στον κύριο Μητσοτάκη, απευθύνουμε σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Και σε όλους τους βουλευτές. Πρέπει να ενημερωθούν σε βάθος. Να το γνωρίζουν τι πήγε να κάνει και κάτι άλλο. Αν δεν ήταν το δίκτυο. Δεν θέλω να λέω μόνο για το δίκτυο. Αλλά πέστε μου, θα υπήρχε φωνή των συνταξιούχων σε αυτό το θέμα? Να ρωτήσω κάτι κύριε Χατζόπουλε, γιατί εσείς το παρακολουθείτε και το ξέρετε το θέμα ή το βλέπετε τέλος πάντων από πολύ πιο κοντά το θέμα. Εμείς με τα δικά σας τα φώτα λίγο πολύ μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα και ενημερώνουμε τον κόσμο. Λέτε, αν σε 60 μέρες όσοι έχουν το δικαίωμα ή μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος δεν έχουν αποσύρει τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, εμείς θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και πατάω πάνω σε αυτό με την κοινή λογική και ρωτάω, μέσα σε αυτές
τις 60 ημέρες από τη στιγμή που τρέχει προφορικά αυτή η εγκύκλιος και δεν έχει αποσυρθεί, μπορούν να κόβουν σταδιακά χρήματα από τους συνταξιούχους? Έχουν το δικαίωμα αυτό να προχωρήσουν σε μειώσεις στο διάστημα αυτό των 60 ημερών? Επειδή έχουν, έχουν πάθει πανικό, δεν θα τολμήσουν. Άρα έχουν το δικαίωμα. Άλλο τώρα το πολιτικό που λέτε. Έχουν εγκύκλιο. Έχουν το δικαίωμα. Μπορεί να είναι παράνομοι εγκύκλιο, όπως είναι παράνομοι, το παραδοχό διπάντος, με την εγκύκλιο έχουν το δικαίωμα. Αλλά επειδή έχουν πάθει πανικό, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν θα τολμήσουν. Εντάξει. Το αφήνω αυτό εκεί. Νομίζω ότι κάναμε την ενημέρωση των συνταξιούχων. Έθεσα το ερώτημά μου, ήταν κρίσιμο νομίζω. Κάτι, και όποιος θέλει κάτι μπορεί να απευθυνθεί στο δίκτυο. Είμαστε 211-215-3690, αλλά μέσα στο site, άμα χτυπήσουν νέο δίκτυο, βγαίνουν τα πάντα. Μάλιστα. Κύριε Χατζόπουλε, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη βοήθεια, για τις διευκρινήσεις. Να έχουμε όλοι μας. Να είμαστε γεροί, όλοι μας. Καλημέρα.